Να δώσουμε λόγο στον κύριο Φυτράκη. Γιατί ο δικηγόρος που ζήτησε ο κατηγορούμενος για να τον εκπροσωπήσει και μάλιστα ζήτησε από τους δημοσιογράφους στοιχεία του, αριθμό τηλεφώνου, είναι ο κύριος Φυτράκης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον εντοπίσαμε στην Κρήτη να κάνει διακοπές. Και αυτός, κύριε Φυτράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχετε όντως αναλάβει την εκπροσώπηση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου? Μίλησα το απόγευμα με τον κατηγορούμενο και μου ζήτησε να αναλάβω την υπεράσπιση. Το οποίο και έχετε αποδεχτεί, φαντάζομαι. Την αποδέχτηκα, θα προσπαθήσω να είμαι αύριο στην Αθήνα, να λάβω γνώση των βασικών δεδομένων της δικογραφίας αυτής. Κύριε Φυτράκη, παραδέχετε την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση? Η συζήτησή μας ήταν πάρα πολύ σύντομη. Η θέση του είναι ότι αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή και οποιαδήποτε κατηγορία. Αυτά όλα θα τα επεξεργαστούμε, ναι, και θα δώσουμε μια απάντηση σύντομα, ίσως εν καιρό, ίσως αφού μελετήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία ακούω βέβαια δημοσιογραφικώς, ότι δεν έχω δει ούτε δικογραφία, ούτε έχω υπόψη. Άρα λοιπόν το πρώτο που μας λέτε και είναι μια είδηση με την έννοια ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, είναι ότι αρνείται την εμπλοκή του, αν το λέω σωστά, τόσο στο κομμάτι το ποινικό, δηλαδή της ληστείας, όσο και στο τρομοκρατικό που του χρεώνει η αστυνομία. Δεν κάναμε ιδιαίτερη ανάλυση, αρνείται τις κατηγορίες. Μάλιστα. Κύριε Φυτράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η τοποθέτησή του αυτή την ώρα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένουμε πια ίσως πιο αναλυτική τοποθέτηση στη συνέχεια.